Ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας. Welcome to our program. May God be with you always. Προστασία των Χριστιανών να κατέσχυντε με σιτία προς τον ποιητή να με Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίαμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, το σημερινό Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Χριστός βγήκε από το πλοίο και κάποιοι άνθρωποι έφεραν μπροστά του έναν παραλυτικό σε ένα κρεβάτι. Και μέσα ο Χριστός, όταν είδε τον παραλυτικό, του είπε «Αφέοντέσι οι αμαρτίες σου, σου συγχωρώ, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Μόλις το άκουσαν αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι επανεστάτησαν και είπαν «Ποιος είναι αυτός που λέει ότι μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες». Και τότε ο Χριστός πολύ ήρεμα, μιλήχια και με χαμόγελο τους λέει «Δεν σας αρέσει αυτό? Να πω κάτι άλλο». Και λέει στον παραλυτικό «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Σηκώθηκε ο παραλυτικός, πήρε το κρεβάτι του και πήγε στο σπίτι του. Και θαύμασαν όλοι. Και σήμερα εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Είναι η παράλυση του σώματος, αλλά είναι και η παράλυση της ψυχής. Είναι η παράλυση, η πνευματική παράλυση της κοινωνίας. Και να πούμε λίγα λόγια για αυτό το πράγμα. Σήμερα βλέπετε μέσα στην κοινωνία πόσοι άνθρωποι πάσχουν από ασθένειες του σώματος. Και δεν είναι μόνο η παράλυση. Είναι η αμνησία την οποία έχουμε. Είναι όλα τα άλλα πράγματα. Και δυστυχώς έχουμε και τις ασθένειες οι οποίες προέρχονται από τα ναρκωτικά, από το πολύ το φαγητό, από το ποτό, από τις παραλυσίες, τις πνευματικές, τις οποίες κάνουν οι άνθρωποι σήμερα. Και είναι μια δυστυχισμένη κοινωνία με αυτόν τον τρόπο και έχουν αυξηθεί αυτές οι ασθένειες του σώματος. Αλλά πέραν από αυτό,
Εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τη σημερινή κοινωνία είναι η πνευματική παραλυσία. Οι άνθρωποι έχουν φύγει από το δρόμο του Θεού, έχουν φύγει από την πίστη και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα λένε «φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν», γιατί δεν πιστεύουν στην μεταθάνατον ζωή. Βλέπετε όπως προχώρησε η κοινωνία μας με την αθεία και με τον υπεράνθρωπο του Νίτσε και των άλλων, έφτασε ο άνθρωπος να πιστεύει ότι αυτός είναι το σπουδαιότερο, το καλύτερο, το πιο δυνατό «ον» πράγμα το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Και προσπάθησε ο σημερινός άνθρωπος να εκθρονήσει τον Θεό από τη θέση του, από το θρόνο του και να βάλει τον εαυτό του εκεί. Και καταντήσαμε να έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν σε Θεό, δεν πιστεύουν σε ηθική τάξη, δεν πιστεύουν σε μετά θάνατον ζωή. Και γι' αυτό η κοινωνία μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ και κανένας δεν σέβεται τον άλλον και δεν σέβεται αυτά τα οποία πιστεύει ο άλλος. Οι άνθρωποι του Θεού έχουν μείνει πολύ λίγοι και πολλές φορές και αυτοί οι άνθρωποι του Θεού κάνουν λάθη, διότι οδηγούνται πολλές φορές από κακούς ηγέτες, οι οποίοι πιστεύουν σε ψεύτικους θεούς. Δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αλλά ένας Θεός. Αφήστε αυτούς που λένε ότι είμαστε πολυθεία εμείς οι χριστιανοί. Δεν πιστεύουμε σε πολλούς θεούς. Ένας είναι ο Θεός, αλλά είναι Τριαδικός Θεός. Πώς όμως θα μπορέσουμε να εξυγειάνουμε αυτή την κοινωνία, να διώξουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο σώμα και στη σάρκα, αλλά να διώξουμε και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην ψυχή. Πρώτον, για το σώμα, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να προσέχουμε την δίαιτά μας. Θα πρέπει να προσέχουμε τον ύπνο μας. Θα πρέπει να προσέχουμε το νου μας να μην πελαγιάζει και να μην ξέρει τι κάνει, ούτως ώστε να μπορούμε να κοιμούμαστε σωστά. Και θα πρέπει να κάνουμε την γυμναστική μας. Όταν αυτά τα πράγματα κάνουμε, οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε υγιείς 100%. Έτσι λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε. Και αν υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σωματικά, τότε φυσικά έχουμε και τους γιατρούς, έχουμε και τα φάρμακα και πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών. Όμως στον πνευματικό τομέα τι πρέπει να κάνουμε? Στον πνευματικό τομέα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε και να βρούμε τον αληθινό Θεό. Όλοι οι άνθρωποι να σταματήσουν όλα αυτά τα χαζά τα οποία λένε και κάνουν, ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε, και να επιστρέψουμε στην πίστη, αλλά στην πίστη του αληθινού Θεού. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αφού επιστρέψουμε στην πίστη του αληθινού Θεού, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό πρέπει να είναι το ιδανικό μας και αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να επιδιώκουμε. Γιατί να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να μην κάνουμε το θέλημα το δικό μας? Διότι ο Θεός ξέρει καλύτερα. Και το θέλημα του Θεού είναι προς το συμφέρον το δικό μας. Είναι πιο συμφέρον το θέλημα του Θεού για μας από το εγωιστικό θέλημα το δικό μας. Και στην προσπάθειά μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού, είναι δυνατόν πάντοτε να παραστρατούμε ως σάρκα φορούντες και τον κόσμο οικούντες. Αλλά μας έδωσε ο Θεός τη λύση, τη μετάνοια, το λουτρό της μετανοίας. Να πηγαίνουμε, να μετανοούμε, να εξομολογούμεθα, να συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Και έπειτα να αγαπούμε τους ανθρώπους, να αγαπούμε και τους εχθρούς μας ακόμη και να πιστεύουμε στην μετά θάνατον ζωή. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε, υπάρχει ζωή μετά θάνατον.
Υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών, θα έλθει ο Αναστημένος Χριστός να μας αναστήσει και Εκείνος θα μας κρίνει. Και άλλοι μεν θα πάνε δεξιά Του, άλλοι αριστερά Του. Αυτά πρέπει να προσέχουμε, το είπε ο Χριστός, αφέοντέσι εαμαρτίε. Και το αμφέβαλαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Σήμερα εμείς δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε αυτά τα οποία σας είπα και την μετά θάνατον ζωή, ώστε όταν έρθει ο Χριστός και μας αναστήσει όλους, να βρεθούμε τίμιοι, ειλικρινείς, με πίστη στο Θεό και να Τον ακολουθήσουμε για πάντα. Πού να Τον ακολουθήσουμε? Στο ανέβασμά Του. Ο Θεός είναι άπειρος και θα ανεβαίνει συνεχώς και εμείς να ανεβαίνουμε μαζί Του στην πνευματική πορεία που δεν έχει ποτέ τέλος και να συμμετέχουμε στη δόξα, την αγιότητα, τη χαρά και την ευτυχία του ίδιου του Θεού. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που σε εμφέβαλαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά που εσύ τους απέδειξες με τον απίστον παραλυτικό να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του ποιος είσαι, έμπα στις ψυχές του καθενός μας, στην ψυχή του καθενός μας και απόδειξε και σε εμάς ότι εσύ είσαι ο πραγματικός Θεός για να σε ακολουθούμε και να σε ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι μέχρι την Δευτέρα Παρουσία Σου, την Ανάσταση των νεκρών, τη δικαία κρίση και από εκεί και μετά να είμαστε πάντοτε μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνο λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου. Today's Gospel tells us that Christ came out of a boat and some people brought to him a paralytic man on a bed. And when he saw the paralyzed man, he said to him, "Your sins are forgiven." As soon as he said that, the Pharisees and the secretaries revolted, and they said, "Who is he that says that he can forgive sins? Only God can forgive sins." When Christ heard that, he did not say anything to them, but he said, "You don't believe that? Let me do something else." And immediately he turned to the paralyzed man and he said to him, "Get up, take the pallet, and go home." And immediately he was healed, he took his pallet and he went home. And all the people admired what Christ did. And this way he proved to them, to the Pharisees and the secretaries and the hypocrites, that he was really God. He could forgive sins and he could heal paralyzed people and all the sicknesses. Today, I think we should dedicate a few words to today's society and to today's people. First of all, to see the illnesses of the body, and then to see the illnesses and the sicknesses of the soul and the society, the whole of the society. We know very well that we have so many people today that suffer in their body. And we have people
that are paralyzed, we have people that are blind, we have people that are deaf, we have people that are autistic, we have people that are senile, and many, many other things. And it has been said that the illnesses of the body have become more and more. Why? Because we are not careful with our body. Do you remember what St. Paul says? St. Paul says that our body is the temple of God, and we have to take good care of it. And those who don't take good care of the body, the temple of God, and destroy it, God will destroy them. And we destroy our body because, number one, we don't eat properly. Number two, we don't exercise properly. Number three, we don't sleep properly. And a few other things. We do things that you are not supposed to do. We take substances that kill us and other things. You understand exactly what I mean. And we've got to be very careful with this. But now let's go to the paralysis of the soul and the society. What is going on there? If we want to have a healthy soul, the first thing that we must do is we must search and find the true God and believe only in the true God. And you know very well that the true God is Jesus Christ as one of the three persons of the Holy Trinity, of the one God. Forget those people that say, that we believe in three gods. No. Father, Son, and Holy Spirit is one God, and He is the true God. All the rest of the gods that people believe as gods are pseudo-gods. Number one, find the true God and believe in Him. Number two, do His will. As we say in the Lord's Prayer, Thy will be done. Why? Why should I do the will of God and I should not do my will? You know why? Because the will of God is more beneficial for you. He knows better. And if you do the will of God, you cannot go wrong. Number three, trying to do the will of God, many times we don't succeed, for we are of flesh and we live in this world and we go astray, right? But God gave us the solution. He gave us the sacrament of repentance and confession. We can go to the sacrament of confession, repentance and confession, and cleanse ourselves and be as we were before. And after that, we must be able to forgive the people and ask for forgiveness. And the last of the things that I would like to say is, love one another, the true God says. Love even your enemies. Not only love the enemies, but feed your enemies, Christ, the true God says. If we do all those things, then we are on the right path of the salvation. And you know, we must believe in the afterlife. Many people today say, eat and drink and be merry, for tomorrow you will die. Of course we will die, but where do we go after we die? There is life after death. Christ, the true God, is going to come back and demand an order that all of us be resurrected. And then He will pass judgment, the last and just judgment. And we must be found right, so that we will follow Him. We will follow Him in His kingdom forever and ever. There is no end to that. And we should follow Him and share His glory, His holiness, His joy, His happiness.
keep those things in mind and act accordingly, so that we will gain this life here, we will have a good life here, and we will gain the life in paradise. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ, our God, you proved to the Pharisees and the secretaries and the hypocrites that you were true God. First you said, your sins are forgiven, and when they doubted it, you told the paralytic man, get up, take your pall, and go home. And all the people admired you for that. We thank you, Lord, for that. We believe in you as the only true God. Visit all the people and illumine them to do the same thing. And let the people believe in the afterlife and your second coming, so that we will be for our own resurrection and to be always with you, enjoying your glory, your holiness, your happiness, your joy. Thank you, Lord Jesus Christ, only true God and only Redeemer of the world. Όπως ξέρετε, βρίσκομαι στην Ελλάδα. Την περασμένη Κυριακή βάφτισα το κοριτσάκι του κυρίου Σωτηρόπουλου, άρχοντα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, στον Άγιο Νικόλαο. Να ζήσει και να ευτυχήσει. As you very well know, I am in Greece. Last Sunday in Toronto, I baptized the daughter of Evangelos Sotiropoulos, Archon of the Ecumenical Patriarchate, and she was named Ekaterini. May God grant her a very long and happy life. Στην πατρίδα μας στην Ελλάδα πήγα στην Πρέβεζα, πήγα στα Γιάννενα, ήλθα στην Άρτα και χθες Σάββατο έκανα Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο των γονέων μου στο χωριό μου και όλων των συγχωριανών μου. Και μετά είχαμε ένα γεύμα όλοι μαζί στο κατάστημα της Εκκλησίας, όπως κάνω κάθε χρόνο. Μεγάλη ευλογία του Θεού. I am in Greece, as I said. I visited Preveza, I visited Yanina, I visited Arta and my own village. Yesterday, I was in my own village. I had a divine liturgy and a memorial service for my parents, all the members of my family, and all the members of my village. And after that, we had a lunch, as every year we do. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εβάφτισα τον δισεγγονό ενός από τα αδέλφια μου. The evening of the same day, yesterday, I baptized
the grandson, great-grandson, one of my brothers. Σήμερα είμαι εδώ και θα προχωρήσω να πάω κάτω στους Γαργαλιάνους, που για μερικές ημέρες θα μείνω με τους φίλους μου, τον κύριο και την κυρία Στασινοπούλου, άρχοντες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Today I'm going to go to Γαργαλιάνη, where I will stay for a few days with my friends from Vancouver, Mr. and Mrs. Stasinopoulos, who Mr. Stasinopoulos is an archon of the Ecumenical Patriarchate. Την Τόροντο εσάν υμνιστή μνήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθεί λατέ καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συ Παρθένε βοώμεν, χαίρε ή και χαριτωμένη. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. May God bless you, and next Sunday again together.